Καλημέρα YouTube, officially 14 days out, 2 εβδομάδες δηλαδή, και λέω να αρχίσω να κάνω κάθε μέρα βίντεο από σήμερα. Θα προσπαθήσω, προφανώς συγχωρέστε με, έτσι θα είναι τέρμα ρωτά βίντεο, γιατί πέρα από την υπάρχει όρεξη και για edit, θα είναι και τόσο συχνά που δεν θα προλαβαίνω, αλλά δεν με νοιάζει, θέλω απλά να είμαι έτσι και να μιλάω στην κάμερα, νομίζω με βοηθάει και μου δίνει έτσι ένα motivation και μεγαλυνεύει λίγο. Αλλά ναι, ίσως να βάλω και τα ακουστικά να μην κάνει φόσα για το Bluetooth. Έχουμε νέο πλάνο. Τι σημαίνει αυτό? Νέο πλάνο. Ούτε να το πω δεν μπορώ, αλλά θα προσπαθήσω. Καλά, πέρα από αυτό, πριν το αναφέρω, είδατε τι... Το τελευταίο βιντεάκι, πόσο χάλια ήμουν. Αυτό ήταν προχθές, νομίζω. Τέλος πάντων, χθες ήμουνα καλά. Προχθές και παραπροχθές ήταν 2 χειρότερες μέρες ever. Χθες συνήλθα λίγο. Κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά προχθές. Σήμερα όμως, χθες δηλαδή, κοιμήθηκα 5 ώρες. Δεν καλά νιώθω. Αλλά κοιμήθηκα λίγο γιατί το νερό ανέβηκε. Αυτά είναι η πρώτη αλλαγή. Μου είπε 7,5 με 8 λίτρα αν μπορώ και παραπάνω. Οπότε πια 8 λίτρα και κατουρίθηκα πάνω μοριακά. Ξύπνησα να κατουρίσω γιατί με έπαιρνε ύπνος τέλος πάντων. Και θερμίδες είναι ίδιες, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παρόλα αυτά, στα training days πλέον αντί για ρύζι βάζω ριζογκοφρέτα, γιατί είναι πολύ πιο volumous και πολύ πιο feeling η ριζογκοφρέτα. Οπότε είναι πολύ καλύτερο για μένα αυτή την περίοδο. Επίσης, με το ελαιόλαδο και το λεμονάκι ριζογκοφρέτα και τον μπακαλιάρο ή το κοτοπουλάκι, είναι top, να ξέρετε. Ελαιόλαδο, ριζογκοφρέτα, ανάλατι, καλαβάζω εγώ με τα λάτι από πάνω, ρίγανη και τα λοιπά, δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο σνακ. Μου αρέσουν τα πάντα αυτή την περίοδο. Δηλαδή, ακόμα και το σολομό που τρώω, λέω, το σολομό λέω. Τον μπακαλιάρο λέω, ω, μπακαλιάρος ρε φίλε, ωραίο, φανταστείτε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Anyway, και σήμερα ξύπνησα 73,3, το βάρος μου έκανε ένα πολύ απότομο drop γιατί το γάμαγα με το μπαχαρικό, έβαζα πολύ και είχε αλλάξει το μπαχαρικό, το έκοψα όλα καλά τώρα, ξύπνησα shredded, ίσως πετάξω και μια πικ εδώ και μετά από μήνυμα πρωινό του προπονητή, το κάρντιο ανέβηκε. Συνολικά μέσα στη μέρα θα έχω 1,5 ώρα κάρντιο, 1 ώρα το πρωί fasted και άλλη 1,5 ώρα μετά την προπόνηση ή το απόγευμα μετά στα rest days και τα steps μου θα είναι εκεί στα 10K τη μέρα, οπότε hell days are coming. Αλλά ξέρεις τι, είναι 2 εβδομάδες και αν το σκεφτείς δεν είναι ακριβώς 2 εβδομάδες γιατί είναι το peak week, που το peak week τι σημαίνει? Ότι προς το τέλος θα μειωθεί το κάρντιο ώστε να είναι fresh το σώμα και να πέσει το fatigue και θα ανέβει τις τελευταίες μέρες το φαγητό. Οπότε δεν είναι 14 μέρες δύσκολες, είναι 9 ας πούμε. Οπότε όλα καλά. Επίσης έχω άλλα 2 leg day για να σταματήσω να κάνω leg day και προφανώς μετά θα πάμε σε depletion workouts, δηλαδή workouts τα οποία κάνουν deplete στο μη ώστε να αδειάσουμε για το peak. Προφανώς το νερό εκεί θα ανέβει κι άλλο, θα πάει στα 10 λίτρα και μετά ξεκινάνε carbs, ξεκινάει sodium manipulation, παίζεις με το αλάτι, κάνεις πάρα πολλά τέτοια κολπάκια, θα τα δούμε και με τον Κώστα, ίσως κάνουμε και ένα βιντεάκι μαζί να το αναλύσουμε αυτό άμα θέλετε κι εσείς, πιστεύω είναι ενδιαφέρον αρκετά το peak week. Και έχω πάρει αυτά τα μπουκάλια που είναι 2 λίτρα ώστε να μετράω το νερό ακριβώς. Αυτά είναι τα πρώτα 2 λίτρα που θα πιω για σήμερα. Έχω μαζί και καφέ, πίνω και πολύ καφέ, πίνω πολλούς γαλλικούς. 0 στέβια, 0 γλυκαντικά, 0... Τα έχω κόψει όλα. Ακόμα και κρεατίνη που... ενδομυϊκά νερά, αλλά ακούω εντολές coach και το κάνω.
Γιατί, όπως είπε, θέλουμε να φύγουν όλα από το ΜΗ τώρα, σιγά σιγά να μην έχει μείνει τίποτα. Αν το έκανα μόνος μου, δεν ξέρω αν το επέλεγα εγώ αυτό, αλλά we'll see, I don't know. Anyway, τώρα πάω για fasted cardio και μετά θα σας ανοίξω όταν τρώω την ομελέτα. Α, και έχω κάνει και άλλη μια αλλαγή στο λαχανικό επιλογής. Θα σας το αναλύσω πώς και γιατί. Αλλά ναι, κάνεις appreciate ακόμα και τα λαχανικά και τα επιλέγεις ανάλογα με τη γεύση όταν είσαι τόσο λίγες θερμίδες. Αυτά, πάμε για το cardio. Όσο πιο δύσκολο είναι και όσο πιο δύσκολα βγει όλο αυτό, γιατί σε 9,5 εβδομάδες, όπως μου είπε και ο coach μου, natural προετοιμασία δεν έκανε κανένας. Καλά, σίγουρα κάποιοι έχουν κάνει, okay, που είναι τα needy lean. Αλλά από τον boot fat που έπεισα εγώ, πιστεύω δεν το έχουν κάνει πάρα πολύ. Σίγουρα έχει γίνει, δεν λέω και ό,τι θέλω. Όσο πιο δύσκολο είναι, όσο πιο σκατά νιώσω, όσο πιο σκουπίδι, όσο πιο να μην έχω συναισθήματα, να νιώθω ότι όλα με ενοχλούν, να είμαι τέρμα εγωιστής, όλα να νιώθω ότι δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, με νοιάζει μόνο το φαγητό και το πώς δείχνω, τόσο πιο γλυκό θα είναι και τόσο πιο πολύ θα λέω ότι αξίζει και πιο ωραίος θα είναι το τελικό αποτέλεσμα στο μυαλό μου, άσχετα τις θέσεις προφανώς. Τελικό αποτέλεσμα εννοώ πώς δείχνω τι θα βγάλω για μένα. Οπότε κάνω embrace όλα αυτά τα feelings τώρα. Μ' αρέσει που νιώθω σκουπίδι. Μ' αρέσει που έχω λιώσει στο κάρντιο. Μ' αρέσει που η φάτσα μου είναι σαν στο γυμνάσιο. Που έχω cheekbones μέχρι και στον κόλο μου. Καλά, δεν έχω βγάλει σέρτ στον κόλο. Καταλαβαίνετε εννοώ. Θα μ' αρέσει αυτό. Θα αξίζει. Όσο πιο δύσκολο είναι. Let's fucking go. Όπως είπα, όλο αυτό εδώ είναι σαν ημερολόγιο για μένα. Έχετε δει τα reels μου, φαίνομαι γαμάτος, φαίνομαι κομμένος. Αλλά κάθε φορά χτυπάω και ένα νέο low, ένα PR κούρασης που λέω εγώ. Και είναι πολύ άσχημο. Προφανώς θα μπορούσα να φτάσω πιο αργά σε αυτό το body fat, με περισσότερο χρόνο και να ήταν υποφερτό. Να μπορούσα να βγω, να μην σκέφτομαι μαλάκα δεν παίζει να μπω σε μετρό τώρα. Να μην σκέφτομαι δεν παίζει να πάω εκεί. Να μην σκέφτομαι ότι δεν θέλω να κουνηθώ έξω από το τετραγωνό μου γιατί θα κατουρηθώ και όλα αυτά. Αλλά όπως είπα και στο προηγούμενο κλιπάκι, this makes it more sweet. Okay. Οπότε για όποιον θέλει να το κάνει, να είναι προετοιμασμένος. Ιδανικά να κάνει μια πιο μεγάλη προετοιμασία και να ξέρει ότι το lifestyle του μπορεί να το στηρίξει αυτό. Μηδέν cheats, μηδέν bullshit, όλα τέλεια, όλα ακριβώς όπως πρέπει. Για 5 λεπτά, max, πάνω στη σκηνή, δεν έχω ιδέα πώς θα μας κρατήσουν. Δεν έχει και individual posing που μου αρέσει. Όπως και να έχει, αυτό είναι ένα challenge που σίγουρα δεν θα το μετανιώσω γιατί έχω πουσάρει τον εαυτό μου στα όρια. Στα όρια κούρασης. Που δεν ήξερα ότι κάποιος θα μπορούσε να κάνει προπόνηση τόσο κουρασμένος, να κάνει κάρδιο τόσο κουρασμένος, να ξυπνάει unmotivated και να πηγαίνει για κάρδιο, να έχει τα γεύματα του έτοιμα, στο οποίο την τελευταία καιρό δεν θα σου πω ψέματα. Με βοηθάει 90% η βασιλική με τα γεύματα, αλήθεια. Εγώ ή κάνω edit ή κάνω κάτι άλλο, δουλεύω με δουλειά, full time κανονικά. Δουλειά μετά στο σπίτι, με το online coaching. Δουλειά με τα edits, ακόμα και το YouTube, ακόμα και τα raw videos παίρνουν χρόνο να τα κάνει expert, το ένα το άλλο. TikToks, μαλακίες, πίπες, μακάρι να είχα μόνο το YouTube τώρα, αλλά ξέρω ότι είναι σαν snowball, άμα σταματήσεις να αποστάρεις, σε παίρνει από κάτω, μου είχε τύχει μια φορά. Όπως και να έχει, we keep on going. Motivation πάλι on. Prep mode, όχι prep mode. Perk season baby, perk season. That's what I'm talking about. Πέρσι έλεγα το Σεπτέμβρη,
να στοιχηματίζετε τον εαυτό σας, bet on yourself. Και έκανα all in στον εαυτό μου. Και μέχρι τώρα δείχνει η φάση ότι θα ανταμυφθώ. Όχι μόνο στο physique, mentally. Και όσον αφορά τη δουλειά μου, τα social, όλα γύρω μου. Θα ξέρω ότι έχω κάνει ένα δύσκολο πράγμα, οπότε όλα μετά θα μου φαίνονται πιο εύκολα σχετικά. Και θα μου φαίνονται ότι είναι πιο εύκολα στο μυαλό, ρε φίλε, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα μου φαίνεται η ζωή πιο όμορφη, το φαγητό πιο ωραίο. Άλλα 5 λεπτά και πάμε για φαΐ. Δεν έχω αποφασίσει αν φάω τα αυγά, τα σπράδι ή το κοτόπουλο. Μάλλον το κοτόπουλο γιατί είναι ζεστό, το βάλω στο air fryer. Οκ, physique flat, αλλά νέα shreds έχουν έρθει στους πλάγιους. Τους βλέπω κόβουν και πιο χαμηλά και πιο χαμηλά. Γενικά η πλάγη είναι το δυνατό μου σημείο, μαζί με την πλάτη στο men's physique. Οπότε ναι, θα προσπαθήσω να τους κάνω showcase όσο μπορώ στους αγώνες. Τώρα για το classic, εντάξει, προφανώς δεν έχω το απαραίτητο size. Παρ' όλα αυτά, έχω κάποια ατού, ας πούμε, όπως είναι το posing και το στήθος, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν και το flow γενικά. Έχω καλό vacuum. Έκανα vacuum συχνά, οπότε μου έχει μείνει το vacuum. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πιέσω άλλο. Προσπαθώ, το κάνω, αλλά πάει μέχρι ένα σημείο το οποίο μπορείς να διατηρήσεις, πιστεύω. Έχω καλό ab control. Το θέμα είναι να μην σκάσω στο stage, αλλά πιστεύω εντάξει δεν θα σκάσω. Και το θέμα είναι ότι όσο μειώνεται το φαγητό, όχι όσο μειώνεται, όσο περνάει καιρός, δεν έχεις και ενέργεια να κάνεις το posing. Οπότε όποτε νιώθω λίγο καλά, έστω ποζάρω. Όπως τώρα. Πάτσα λίγο men's physique, όχι πολύ. Απλά με έχει κόψει χιλόρδα, οπότε πρέπει να πάω να φάω. Τέλος πάντων, κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω. Ταλαντεύομαι στο ρε φίλε, μετά το prep. Να συγκινήσω να ποστάρω εδώ τόσο συχνά, θα είναι διατηρήσιμο. Δεν νομίζω. Αλλά όταν βλέπω κάποια βιντεάκια, ας πούμε, αυτό που κάναμε το 1300 καλούς full day eating, που πήγε 7K views, θα μπορούσα να κάνω, και ήταν μεγάλο βίντεο, ήταν σχεδόν 40 λεπτά, θα μπορούσα να κάνω τέτοια βίντεο πάρα πολύ συχνά, όχι κάθε μέρα, 5 φορές την εβδομάδα, που τώρα σας μιλάω όσον αφορά το money's worth για YouTube, είναι πιο worth από το να κάτσω να γαμηθώ να βγάλω ένα πολύ καλό βίντεο στο άλλο κανάλι, full edit, να συνοηθώ με άτομα το ένα τ' άλλο, να έρθουν, ενδεχομένως να πληρώσω κάποιες υπηρεσίες, φαΐ ή κάτι άλλο, γυμναστήρια, δεν ξέρω κι εγώ, που θα χαλάσεις έξτρα λεφτά, θα χαλάσεις λεφτά για thumbnail. Είναι πιο worth το να ανεβάζω εδώ κάθε μέρα, πολύ πιο worth, αν φτάνουν εκεί τα βίντεο μου και κάποια στιγμή φτάνουν και 10K, και ανεβάζω 5 με 7 βίντεο την εβδομάδα, είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και θα κάνω αυτό που θέλω, θα κάνω raw videos, raw. Θα είμαι 100%, όχι 101% απλά η καθημερινότητά μου και θα σας παίρνω μαζί μου. Που λέω εκεί, ουσιαστικά δεν ήθελα να γίνω YouTuber άμα κάτσε να το σκεφτείς, vlogger ήθελα να γίνω. Γιατί αυτό είναι που απολαμβάνω, vlog στα parties, vlog στη ζωή, vlog φαγητά, που όχι φαγητά, καλύτερα γαριδάκια της Ελλάδας. Καταλάβατε τι εννοώ. Γενικά, τι τρώω και το κανονικό μου, το κοτόριζό μου. Να σου πω πώς το φτιάχνω και μου αρέσει και γουστάρω με φυσικό βούτυρο, γιατί είμαι ανώμαλος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε ναι, αν σας αρέσει όλο αυτό, βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε share με κάποιον που πιστεύετε θα του αρέσει. Όχι με το ζόρι, μην τον βάλετε να το δείτε, αλλά πες κοίτα. Ξέρω εγώ, πάρε εδώ ένα βιντεάκι όταν είσαι τουαλέτα, όταν τρως, όταν αράζεις, να περνάει η ώρα σου, ξέρω εγώ. Και αυτό. Πιστεύω, ναι, άμα πάει έτσι σε κάποια φάση και παίρνω decent views εδώ πέρα, δηλαδή το προηγούμενο βίντεο μου έκανε motivate, λέω, ρε φίλε, fuck it, raw videos, όπως θέλω, ειδικά τώρα για το prep, απλά δεν ξέρω μετά τι θα γίνει. Γιατί έχω δύο μεγάλα projects που έχω ξεκινήσει για το άλλο κανάλι, όπως έχω πει για το άλλο βίντεο. Για το άλλο κανάλι, δύο μεγάλα βίντεο. Τα οποία εντάξει, αυτά θα μου πάρουν πολλές μέρες edit, γιατί είναι μεγάλα βίντεο τώρα, είναι μεγάλα project. Αλλά θα είναι γαμάτα, θα είναι πολύ motivating. Αυτό. Τι άλλο να σας πω. Θα δούμε πώς θα πάει.
Μάγκες, αν είναι να αγοράσετε κάτι και θέλετε να είναι 100% worth, να ξέρετε, είναι ένα air fryer. Βάζω όλα μου τα φαγητά, κυριολεκτικά, μέσα στο air fryer και γίνονται. Μετά θα σας δείξω το λαχανικό που άλλαξα, θα σας το κρατήσω λίγο surprise, όχι ότι είναι και κάτι exciting. Γι' αυτό το γεύμα θα φάμε αγγούρι με 150 κότα και 10 ελαιόλαδο. Πού είναι το μπολάκι? Α, ναι, by the way, έχω πάρει αυτά τα μπολάκια από το Mart για να μην κάνω λάτζα συνέχεια, δείτε εδώ, top. Απλά δεν είναι για bulk, είναι λίγο μικρά, να ξέρετε. Σίγουρα δεν είναι για bulk. Και στο bulk, τώρα που είπα τι θα κάνω μετά το season, τέλος πάντων, μετά την προετοιμασία. 147, δεν θα κλέβουμε τον εαυτό μας τώρα. Έλα εδώ, 150, 148. Όχι, το ξέρω, το καλό κομμάτι. 150. Ωραία, 152, to be honest. 151. Okay. That's good. Μετά το prep season θα ακολουθήσει το get freaking huge season. Και τέλος πάντων, καταλάβατε και έλεγα. Ρε φίλε, θέλω να κάνω social όπως έχω πει, το ένα το άλλο, ναι. Αλλά φαίνομαι τώρα, φαίνεται η φάτσα μου. Τι σημαίνει το bodybuild? Το bodybuild σημαίνει να χτίσεις το σώμα σου, πρέπει να μεγαλώνεις. Οπότε, I'm gonna do whatever it freaking takes as a natural to get huge. Okay. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα φτάσω ξύζω μου σε ένα body weight που θα νιώθω άβολα και θα νιώθω λίγο fatty, θα το κάνω. Προφανώς θέλω να το πάω σταδιακά, δεν είναι η λύση να γίνεις χοντρός, αλλά για να μεγαλώσω και εγώ που έχω, θεωρώ, μέτρια genetics κανονικά, δεν μπορώ να είμαι lean year round. Ξεκίνησα skinny fat, δεν ξεκίνησα lean. Δεν έχω αυτό το privilege. Οπότε, ετοιμαστείτε. Huge season incoming. Όταν δεν έχεις φαγητό, δεν έχεις ενέργεια, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Πού είναι το καθαριστήριο, φίλε? Πάντα εδώ είναι. Η βάση το πλένει κάθε φορά και το βάζει σε ένα σημείο και πάντα δεν φαίνεται. Και πάντα το χάνω και πάντα είναι σε αυτό το σημείο. Πλέον το έμαθα βέβαια. Μια μέρα καθάριζα το αγγούρι με το μαχαίρι, δεν έφαγα αγγούρι. Τίποτα δεν έφαγα, το διέλυσα. Anyway, θα πουσάρουμε να γίνουμε τεράστιοι, να μεγαλώσουμε, να έχουμε ενέργεια, να περσάρουμε πολλά κιλά. Θέλω να φτάσω 160 πάγκο να τα κάνω. Εννοείται με bodybuilding style προπόνηση, όχι powerlifting, που όπως ξέρετε στο powerlifting, επειδή κάνεις πολλές φορές την εβδομάδα την κίνηση, δεν πας σε αποτυχία, έχεις πολύ πιο εύκολο το να βάλεις δύναμη στο σώμα σου, γιατί έχεις σωστό προγραμματισμό, ενώ στο bodybuilding που σου άρεσε την αποτυχία, δεν σε νοιάζουν τόσο τα κιλά, σε νοιάζουν πολύ, αλλά όχι τόσο στο powerlifting, δεν εξαρτάται το performance από αυτό. Και όπως είπα, έχω αρχίσει να πέφτω λίγο σε αγάπη, fall in love, το είπα στα ελληνικά, μα λέγα. Πετάχτηκε το μισό αγγούρι έξω, ρε φίλε. Γαμώ, ρε φίλε! Λοιπόν, θα σας δείξω και το μυστικό μου τέτοιο. Κολοκύθι, μάγκες. Κολοκύθι στην ομελέτα. Legit. Πάει απίστευτα. Δεν είναι όμως για όλα τα γεύματα, γιατί δεν είναι fulfilling. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι fulfilling, Δημήτρη στα ελληνικά. Δεν σε γεμίζει τόσο. Παρ' όλα αυτά, το ασπράδι στην ομελέτα. Δεν έβγαλα σακουλή σκουπίδι. Το ασπράδι στην ομελέτα, μάγκες, είναι πολύ feeling. Είναι, έτσι γίνεται μεγάλο, ωραίο 400 γραμμάρια ασπράδι. Και δεν χρειάζεσαι πολλά λαχανικά. Οπότε βάζεις μέσα το κολοκύθι, θα σου το δείξω μετά όταν το κάνω, και παίρνει γεύση η όλη φάση. Και εννοείται βάζω πάρα πολύ λεμόνι, ειδικά στον μπακαλιάρο, πόσο μάλλον και στο κοτόπουλο, αλλά πόσο μάλλον στον μπακαλιάρο, πάρα πολύ λεμόνι. Βοηθάει πάρα πολύ στη γεύση.
Οπότε ναι, τα μόνα λαχανικά που τρώω τώρα είναι αγγούρι και κολοκύθι. Πάρτε εδώ λίγο σουάγκα από μαμά πάλι. GG, well played. Το τιγκάρο στο πιπέρι. Στη ρίγανη, προφανώς. Ελάχιστο πιπέρι, καγιέν. Γιατί καίει όντως. Και το μετρημένο μας αλάτι, που είναι αυτό εδώ. 10 γραμμάρια. Κρατάμε και για την ομελέτα, γιατί το έχω λούσει πολλές φορές, πιστέψε με. Και δεν είναι ωραία τα φαγητά χωρίς αλάτι, μάγκες. Δεν είναι ωραία. Και 10 γραμμάρια ελαιόλαδο που δεν ξέρω να μου φτάσει. Μάλλον όχι. Θα το δοκιμάσουμε. 2, 3... Όχι! 4, 5 γραμμάρια. 4 γραμμάρια ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Anyway, κλείνω να το γεμίσω και ανοίγω μετά. Έτοιμο το γεύμα. Ουφ, εδώ είναι. Είδατε πως το φτιάξα. Είναι αγαπημένα μόνο και μόνο γιατί είχε ελαιόλαδο μέσα. Πρώτο γεύμα μετά από fasted cardio. Mm-hmm. 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 Ζεστό κοτόπουλο. Και θα βάλω λίγο ακόμα αλάτι. Okay. We're getting freaking huge, that's for sure. Καλή προπόνηση. Σωστό φαγητό. Με προπονητή. Πρώτη φορά στο off-season. Θα βάζω ελαιόλαδο σε όλα μου τα γεύματα. Έχω στείλει ήδη μηνύματα σε μαγαζιά που θα φάω μετά τους αγώνες για να κλείσω τα τραπέζι πρώτον. Και σε ένα άλλο που ήθελα σήμερα για να έχω κάποια μπισκότα που θέλω ακριβώς μετά, μετά το show. Έτσι ένα μεγάλο κουτί. Βέβαια, μάλλον θα έρθει και η μάνα μου και θα μου φέρει και ένα ταψί μπανόφι που τη ζήτησα. Οπότε Big W. Κολοκύθι θα βάζω μόνο σομελέτες και αγγούρι στα υπόλοιπα για να δίνει volume. Οπότε τώρα έχω άλλα 4 γεύματα μόλις φάω αυτό. Και ίσως συναντηθώ σήμερα με Ηλία, τον γιατρό μας, και με Θωμά για να πάμε για περπάτημα, θα δούμε. Αυτά. Τελειώνω το γεύμα και ανοίγω σε λίγο. Αυτή είναι μια μέρα η οποία δεν δουλεύω και είναι Κυριακή και έχω rest day, έτσι. Δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όταν δουλεύω και πρέπει να είμαι στο πόδι. Οπότε το εκμεταλλεύομαι. Λοιπόν, έτσι ετοιμάζω το ασπράδι. Βάζω τα κολοκύθια από πάνω και παίρνει η γαμάτη γεύση. Απλά όπως είπα, δεν έχω τόσο πολύ volume όσο το αγγούρι. Και με αυτό το γεύμα έχω και ένα αυγό που πραγματικά είναι το καλύτερο αυγό που τρώω στα rest days. Το καλύτερο αυγό στη ζωή μου. Θα σας το δείξω μόλις το φτιάξω. Παιδιά, αυτό εδώ είναι το καλύτερο γεύμα για την ώρα, νομίζω, άλλαξα γνώμη. Αυτό το αυγό είναι epic και εδώ έχω μέσα τα κολοκύθια με την ομελέτα. Πάμε να το φάμε, δεν μπορώ να περιμένω. Μετά την προετοιμασία, προφανώς θα φάω άπειρα αυγά. Αλήθεια, δεν υποκρίνομαι καθόλου όταν λέω ότι είναι το καλύτερο αυγό που φάω στη ζωή μου. Και κάθε μέρα και κάθε rest day είναι και το καλύτερο αυγό. Insane.
Μόλις τελειώσω αυτό το πράγμα, θα τρώω 10 αυγά τη μέρα, δεν σου κάνω πλάκα. Έτσι, στεγνά. Holy shit. Πες λίγο τι μου είπε, τι είπες όταν με είδες. Μαλάκα, είσαι πολύ φουσκωμένος, δεν ξέρω. Φρικάρω λίγο, μαλάκα. Μας μογκάρει τώρα. Πες τι... Μιχάλη, κάτσε δίπλα, the power lifter, βίδε bodybuilder. Ω, μαλάκα, το πούστα. Μαζί. Νιώθω λες και είμαστε Greek Strength Games. Με τον Μιχάλη. Φυσικός αναβολικός. Φυσικός αναβολικός. Μίτσο, είσαι πολύ κομμένος, μάλλον κάτι βάζεις. Το diet σου, παρακαλώ. Κότα, ρύζι, αυγά. Όχι, αυτό τον πιστεύω. Είναι ο μόνος που το λέει και τα εννοεί. Μα εσύ δεν είσαι από αυτούς που τρώσε σχετικά clean, τους powerlifters. Clean, συνέχεια. Γι' αυτό δεν έχεις τέτοιο αποτέλεσμα. Προφανώς ή για κάποιο άλλο λόγο. Κάνα λόγο. Φοράω μάνικο. Έθωμα, ακούς. Ξέρεις τι κάνω. Φοράω μάνικο για να κάνω reverse το body dysmorphia. Κάνω embrace το flatness, ώστε όταν μετά τους αγώνες φάω τον κόλο μου και μπαλαριστώ, να έρθω να κάτσω δίπλα στο φώτι και να τον μογκάρω. Αυτό. Εμείς φιλεμπιδιά. Όχι, απλά θα ρίχνω τρεις κουταλιές τεστ σε κάθε στήθος κοτόπουλο και να το τρώω μαζί. Θα πρέπει να πει survivor για να γίνει αυτό. Πολυκατοικία, ήμουν με άλλα 6 άτομα στο σατσέρ και σταμάτησα να σε τείχο. Στο καναβάλι, ε? Ναι. Oh my god. Μου λέει ότι ήταν τόπλα. Μετά... Όχι, δεν είναι 4, ε? Δεν πειράζει, κύριε. Πώς να το με λέει. Ζεστάθηκε, ρε μαλάκα. 630 κιλά, μπρο. Έχω πεθάνει στο... Βγάλε εδώ υδρότα, μου σκέφτες. Μαλάκα, κολλιά αυτό είναι η δρότα. Έχω δώσει πολύ από σένα, ρε μαλάκα. Στην ακραίο. Πού με λεπτό. Μαλάκα, μια ισχύ, τι κάνεις τώρα, γιατί δεν τρώνεις. Έχω πάρει μια κρέμα ειδική. Σου κρατάνε η δρότα. Έχει κάτι στο λίπο εδώ στο δέρμα και δεν βγαίνει το νερό. Στα μόσχια είναι που παίζει μπάλα. Οι κύριες θέλουν πολύ δουλειά. Τέρμα, από εδώ. Εδώ είναι να σε ξέρουν. Έχει μασάζ, happy end. Μπρο, δες εδώ zoom το iPhone. Οριακά βλέπω το Ziz στην Ακρόπολη. Να κάνει Ziz pose. Τρελό, ε. Δώσε μου το καλύτερο cheat meal για να φάω μετά τον αγώνα. Μετά τον αγώνα cheat meal, ωραία. Θα έρθω κι εγώ καταρχάς, γιατί πρέπει εγώ να τσι τώρα. Θα ήθελα να Θα ξεκινήσουμε με κάτι γλυκό για να μπερδεύουμε τον οργανισμό. Άρα αρχίζουμε με ντόνατς. Πρώτο. Ναι. Μετά αλμυρό μπέργκερ. Ναι. Μετά πάλι λίγο. Παωτό. Ναι. Μετά πίτσα. Ναι. Μετά πάλι λίγο. Ναι. Μπανόφια, από τη μαμά. Ναι. Θα πάει έτσι. Θα πέτυχε όλα, απλά αντί για ντόνατ θα παίξω μπισκότο. Μπισκότο. Α, soft. Ναι. Και κρόνατ μπορούμε. Γαμάει το κρόνατ. Μόνο καλό δρόμο, ρε. Τα λέμε. Bye bye. Project Time Machine κάπου μέσα στον Ιούλιο. Ιούνιο-Ιούλιο. Άντε, να δούμε. Άντε, γίνει, να γίνει. Ταϊλάνδη. Τι υπόλοιπο κάρδιο. Το μισά ώρα. Έχει αποκλείσει σχετικά easy γιατί έχω φάει 4 γεύματα τα 5. Πάνε. Άλλες λίγες μέρες. Θεωρητικά finish line. Ο ορισμός του Fuck It We Ball. Αυτό είναι το βίντεο. Πάω σπίτι να φάω το τελευταίο μου γεύμα, να φτιάξω τα γεύματα, να συναντηθώ με τη Βασιλική, λίγο να ράξουμε μαζί. Προσπαθώ όσο γίνεται να κάνω socialize, όπως είδατε και σήμερα με τους φίλους μου. Δεν γίνεται συχνά, απλά ήρθε ο Ηλίας από Πάτρα και έτυχε σήμερα. Και να κάτσω να ερμήσω. And we did this shit all over again. Αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί έχω και πόδια και κάρντιο μια μισή ώρα. Και βήματα και όλα. Αλλά έχουμε ριζογκοφρέτης αύριο. Κεφάλι ψηλά, 14 μέρες. Κάντε subscribe, μου δίνει motivation, μου βοηθάει πολύ. Κάντε like, όλοι comment όσοι βλέπετε το βίντεο. Όσα βγει πάει αυτό το βίντεο, στέλνω τόσα comment. Οπότε κάντε 2 comment γιατί κάποιοι όντως δεν θα σχολιάσουν. Anyway, τα λέμε σε ένα επόμενο. Bye.